επιστρέψαμε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μια φίλη της εκπομπής και να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν θα πούμε το όνομά της. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα πω ένα όνομα υποθετικό, θα πω κυρία Γεωργία, έτσι για να έχουμε ένα όνομα μπροστά μας. Κυρία Γεωργία μου, πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί. Το λοιπόν, Χριστιανό, να σας πω την δική μου περίπτωση. Με πλησίασε ένας άντρας και εγώ του είπα ότι δεν θέλω να αγοράσω τίποτα. Αλλά αυτός μου είπε ότι δεν πουλά κάτι, απλώς κάνουν παρουσίαση του καινούργιου τους καταστήματων καλλιντικών, επώνυμης εταιρείας. Ναι, μην αναφερθείτε μόνο σε μάρκες. Μάλιστα, στη Λάρνακα και μου είπαν και πού ακριβώς είναι το κατάστημα. Μάλιστα. Το λοιπόν μου έδωσε το δώρο και μου έδειξε πάνω στο δώρο και έναν κωδικό, τον οποίο μπορούσα να τον παρουσιάσω στο κατάστημα, να έχω έκπτωση, να επιβεβαιώσω ότι με επισκεφθήκα, ότι με είδαν εννοώ. Το λοιπόν, μετά μου είπαν ότι την παρουσίαση θα την κάνει η Χριστιανά στο τέλος. Και θα είναι και στο κατάστημα μας, μου είπε η Χριστιανά. Και τώρα μου είπαν πηγαίνουμε στην εκπομπή, γι' αυτό είμαστε ντυμένοι με έτσι, για να παρουσιάσουμε τα προϊόντα. Πηγαίνουμε στο Μέγα, μου είπε. Μετά μου έδωσε σχεδόν με το ζόρι βασικά και άλλα προϊόντα. Και μου είπε να του δώσω κάποια λεφτά γιατί είναι χαμηλή τιμή και αν πας στο κατάστημα θα είναι πιο ακριβά και λόγω της μέρας που άνοιξαν το κατάστημα είναι φτηνά. Μετά ήρθε και ο άλλος που ήταν μαζί του και εκείνος επέμενε να μου δώσει κάτι άλλο και επιμέναν πάρα πολύ και οι δύο που στο τέλος τα πήρα. Μάλιστα. Μετά κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και αποφάσισε και το ψάξα και ανακάλυψα ότι ήταν απάτη. Κυρία Γεωργία μου, έχετε κάνει καταγγελία στην αστυνομία εσείς γι' αυτό? Όχι, δεν έκανα ακόμα γιατί τώρα το έψαξα. Και σήμερα επικοινωνήσατε και μαζί μας και σας είπαμε ότι δεν είχαμε ποτέ καμία σχέση με αυτό. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ναι. Είναι όμως κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να προχωρήσετε σε καταγγελία. Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό. Έψαξα ούτε κατάστημα να άνοιξα στη Λάρνακα, κάνω ούτε καθόλου. Σας εξαπάτησαν και όχι μόνο εσάς. Δυστυχώς μας έχουν πάρει πάρα πολλές φίλες και φίλοι τηλεθεατές και μας λένε συνεχώς. Άλλοι πουλάνε και κάνουν παρουσίαση πιάτα. Άλλοι μαχαιροπύρουνα. Άλλοι κατσαρόλες. Άλλοι κάνουν έρανο ότι θα βοηθήσουν μια οικογένεια μέσω της εκπομπής μας και ότι εμείς τους στείλαμε. Ειλικρινά, δεν έχουμε κάνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν ακολουθούμε αυτές τις διαδικασίες ούτε με τα δώρα. Και το λέμε για άλλη μια φορά, κάνουμε έκκληση. Όποιος σας αναφέρει, είτε το δικό μου όνομα, είτε της εκπομπής, είτε του Μέγκα, δεν είναι καθόλου αυτή η διαδικασία που ακολουθούμε. Ναι. Λυπάμαι που σας έχουν εξαπατήσει, κυρία Γεωργία μου, πραγματικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Ναι, ήταν τόσο μπιστικοί, ναι, που έτσι ήθελα να το ακούσει ο κόσμος, να μην εξαπατηθούν κι άλλα άτομα. Σας ευχαριστούμε πάντως πολύ που βγήκατε στον αέρα και μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία σας, γιατί είναι σημαντικό να ακούσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Φέτος, ειδικά, παιδιά, από την αρχή γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί πολλές φορές κάποιος μπορεί να πέσει σε αυτήν την παγίδα και είναι κρίμα να επικαλείσαι κάποιον άλλον για να βγάλεις κάποιον κέρδος.